Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμα εκπομπή, οικονομικές διαδρομές σε κοινά. Σήμερα πιστεύουμε ότι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και ωφέλιμη και πολύ ενδιαφέρουσα. Μαζί μας για να συζητήσουμε ο κύριος Κωνσταντίνος Χρυσόγονος, καθηγητής δαγματικού δικαίου. Κύριε Χρυσόγονε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πορτοκαλί. Νομίζω ότι έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε και εμείς νιώθουμε ότι πρέπει να λύσουμε τις απορίες μας σε πολλά θέματα. Να ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο το ακούσαμε πρόσφατα στην επικαιρότητα και θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους δανειολήπτες, αυτούς που έχουν στεγαστικό δάνειο και θέλουν να τους πάρουν τα σπίτια με πληστηριασμό. Κάποτε είχα ακούσει από τον κύριο Βενιζέλο να λέει και να καμαρώνει, μιλάω από πριν 3-4 χρόνια, ότι η Ελλάδα έχει 2,5 φορές περιουσία περισσότερη από τον μέσο Ευρωπαίο. Δηλαδή, ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει 2,5 φορές παραπάνω κίνητη περιουσία από τον μέσο Ευρωπαίο. Αυτό ήταν κάτι που τον διαφοροποιούσε τον Έλληνα. Σήμερα όμως, με όλα αυτά που συμβαίνουν, φαίνεται πως μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο μέσος Έλληνας πολίτης δεν θα έχει αυτή την περιουσία. Αυτό είναι μια σκέψη δικιά μου και έρχομαι στο προκείμενο. Λένε πως θα μπουν τράπεζες να αγοράσουν τα επισφαλή δάνεια στο 20, στο 30, στο 40% της αξίας τους και μετά θα τα χειριστούν οι ίδιοι. Και τι θα κάνουν οι ίδιοι? Θα πάνε να βγάλουν σε πληστηριασμό στα σπίτια των ανθρώπων. Και μάλιστα με πιο δυνατά νομικά ερίσματα, γιατί θα έχουν και επαγγελματίες δίπλα τους για να κάνουν αυτή τη δουλειά και προφανώς από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά και την υποστήριξη της πολιτείας. Αυτό το ότι θα μπουν κάποιοι να πάρουν αυτά τα σπίτια, θα μπει μια τράπεζα να πάρει ένα δάνειο στο 20 ή στο 30% ένα επισφαλές δάνειο. Γιατί να μπορεί να το πάρει η τράπεζα και να μην μπορεί από τη στιγμή που θα πάρει μια απόφαση η τράπεζα να τα πουλήσει σε τόσο χαμηλή τιμή, να τα πάρει και ο δικαιούχος, δηλαδή αυτός που, ο δανειολήπτης, αυτός που θα του μείνει το σπίτι. Δύο θέματα λοιπόν. Ένα θέμα, πόσο πονηρό είναι αυτό που συμβαίνει, ότι μια τράπεζα, δύο τράπεζες, πέντε τράπεζες, πολυεθνικές προφανώς, έρχονται και αγοράζουν μαζικά την ελληνική περιουσία στα επισφαλή δάνεια. Και δεύτερο, γιατί να μπορεί να το κάνει μια τράπεζα αυτό και να μην μπορεί να το κάνει ένας δανειολήπτης όπου το χρέος είναι επισφαλές, ο οποίος, και κλείνω με αυτό το ερώτημα κύριε καθηγητά, ο οποίος όταν πάει και ζητάει 30% κούρεμα δεν το κάνουν. Δεν θα ήθελα να κάνω εικασίες σε σχέση με το τι μπορεί να συμβεί και τι επιλογές μπορεί να κάνουν οι τράπεζες για την απαλλαγή τους από το επισφαλές δανειακό τους χαρτοφυλάκιο. Θα το δούμε αυτό. Μπορεί κανείς να φοβάται πολλά, αλλά θα το δούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει διαφανεί με καθαρότητα προς το παρόν. Εκείνο όμως το οποίο μπορώ με τα βεβαιότητας να σας πω, είναι ότι η άρση της νομικής προστασίας της πρώτης κατοικίας έναντι πληστηριασμού σε μια περίοδο δεινής οικονομικής κρίσης, για την οποία προφανώς δεν ευθύνονται κατά κύριο λόγο οι δανειολήπτες, θα ισοδυναμούσε με παραβίαση του άρθρου 21 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι το κράτος μεριμνά για τη στέγαση όσων στερούνται στέγης ή στεγάζονται ανεπαρκώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κράτος υποχρεούται να βρει κατοικίες και πολύ περισσότερο να καταστήσει ιδιοκτήτες κατοικιών όλους τους άστεγους ή όλους όσοι νομίζουν ότι δεν τους χωράει το σπίτι στο οποίο διαμένουν. Σημαίνει όμως ότι δημιουργείται ένα κοινωνικό κεκτημένο, όπως λέμε, που σημαίνει τι? Ότι στο βαθμό κατά τον οποίο έχει δημιουργηθεί μια πραγματική κατάσταση, η άρση, η ανέρεση αυτής της πραγματικής καταστάσεως, έστω και κατ' εφαρμογήν διατάξεων νόμων, έστω και κατ' εφαρμογήν ακόμη και άλλης συνταγματικής διατάξεως, όπως είναι το δικαίωμα δικαστικής προστασίας που έχουν οι τράπεζες και κάθε άλλος δανειστής κατοχυρωμένος στο άρθρο 20 παράγραφος 1, βρίσκει όρια η ικανοποίηση αυτού του δικαιώματος δικαστικής προστασίας ακριβώς στο κοινωνικό κεκτημένο που απορρέει από το άρθρο 21 του Συντάγματος. Άρα θεωρώ ότι εν όψη των συγκεκριμένων οικονομικών συνθήκων που υπάρχουν σήμερα, η άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας θα ήταν αντίθετη στο κεκτημένο του άρθρου 21, ότι για το μεταβατικό, ελπίζω, διάστημα που θα διαρκέσει η κρίση, πρέπει να παραταθεί το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας, ειδικά μάλιστα κατοικιών κατά τεκμήριο χαμηλής
αξίας, mm-hmm. διότι υπάρχει και το όριο αντικειμενικής αξίας των 200.000 ευρώ, το οποίο είναι το κατόφλι της προστασίας. Συνεπώς, πρέπει να προστατευτούν αυτοί οι δανειολήπτες, διότι, επαναλαμβάνω, ουσιαστικά οδηγήθηκαν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα, στην κατάσταση αδυναμίας εξυπηρετήσεως των δανείων, χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Απλώς και μόνο διότι βρέθηκαν στην Ελλάδα στην εποχή της κρίσης. Και διότι πολλοί από αυτούς πιθανόν έχασαν τη δουλειά τους, ξέρετε ότι η ανεργία ύπταται σε επίπεδα ρεκόρ. Όσοι διατηρούν τη δουλειά τους, είναι αμφίβολο αν πληρώνονται και πότε πληρώνονται από τους ιδιώτες εργοδότες, και πάντως όσοι πληρώνονται, πληρώνονται πολύ, πολύ χαμηλότερους μισθούς από αυτούς που ελάμβαναν πρώτης κρίσεως ή συντάξεις ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα γενικότερο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να εκτιμηθεί στο πλαίσιο της ερμηνείας του άρθρου 21 του Συντάγματος και πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά εμπόδιο για την άρση των πληστηριασμών της προστασίας έναντι πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Ότι δηλαδή η προστασία της πρώτης κατοικίας έναντι πληστηριασμών για το μεταβατικό αυτό διάστημα της κρίσεως είναι συνταγματικά επιβεβλημένη. Τώρα, αυτό είναι το λιγότερο όμως, το συνταγματικό θέμα. Το κυριότερο είναι το κοινωνικό θέμα. Διότι εάν επιχειρηθεί η έξωση εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών, το κοινωνικό αποτέλεσμα θα είναι εκρηκτικό. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι απεργάζονται τους σχεδιασμούς αυτούς, δρούν, φοβάμαι, ως μαθητευόμενοι μάγοι. Δεν αντιλαμβάνονται τι δυνάμεις εκρηκτικές θα απελευθερώσουν σε αυτή την κοινωνία, η οποία έτσι κι αλλιώς, παρά το γεγονός ότι δεν το δείχνει αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε μια κατάσταση στα πρόθυρα της εκρήξεως. Αυτό λένε όλοι οι κοινωνικοί δείκτες. Mm-hmm. Λοιπόν, μια σπίθα χρειάζεται για να ανάψει το φυτίλι. Και ασφαλώς αυτό θα είναι μια πολύ δυνατή σπίθα, αν επιχειρηθεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί πιστεύετε δεν έχει ανάψει ακόμα? Υπάρχουν διάφορες παράμετροι που θα μπορούσαν να το εξηγήσουν. Αν θέλετε φυσικά να φέρετε. Ναι, να σας πω. Γιατί αυτό που λέτε εσείς είναι κοινά αποδεκτό τώρα, ναι, κύριε καθηγητά. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι βρίσκεται στα όρια του, αλλά βρίσκεται στα όρια του καιρό τώρα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ιστορικά, οι κοινωνίες οι οποίες αποδεικνύονται ότι έχουν ισχυρότερη επαναστατική δυναμική από τις άλλες, είναι οι κοινωνίες με ανωδική δημογραφική δυναμική. Οι κοινωνίες που έχουν δηλαδή μεγάλο ποσοστό νέων στο σύνολο του πληθυσμού. Οι μεγάλες επαναστάσεις έγιναν σε τέτοιες κοινωνίες ιστορικά. Η ελληνική κοινωνία, αντιθέτως, σήμερα είναι μια κοινωνία γερασμένη. Αλήθεια. Μια γερασμένη κοινωνία έχει υψηλότερο σημείο βρασμού από ότι μια νεανική κοινωνία. Αλλά και αυτή έχει σημείο βρασμού. Κάποια στιγμή θα φτάσει το σημείο βρασμού και όταν φτάσει το σημείο βρασμού θα τεινάξει το καπάκι της κατσαρόλας και μετά οι εξελίξεις θα είναι τελείως απρόβλεπτες. Λοιπόν, συνεπώς, αυτοί οι οποίοι πειραματίζονται με την Ελλάδα, γιατί στην ουσία εδώ και χρόνια, τουλάχιστον από την εποχή που η χώρα εισήλθε στην περίοδο των μνημονίων, έχει μετατραπεί σε ένα πειραματόζω για την παγκόσμια κοινότητα. Αυτοί που πειραματίζονται, λοιπόν, θα πρέπει να αντιληφθούν, αν δεν το έχουν αντιληφθεί, ότι το σημείο βρασμού υπάρχει. Δεν το έχουμε φτάσει, υπάρχει. Τώρα, ένας επιπλέον σημαντικός παράγων είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα η ενημέρωση είναι ενημέρωση με εισαγωγικά. Τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας ελέγχονται πλήρως από ένα κύκλωμα διαπλεκόμενων συμφερόντων, ενώ οικονομικών συμφερόντων που διαπλέκονται με την πολιτική εξουσία. Αυτό το οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης σε γραπτό του κείμενο το 1993 είχε χαρακτηρίσει ως ολιγαρχία χρηματοδοτών, έτσι είχε αποκαλέσει το πολίτευμα. Ο ίδιος βέβαια λίγο αργότερα στην Πρωθυπουργία του δεν έκανε τίποτα για να ανατρέψει την ολιγαρχική αυτή κατάσταση, αντιθέτως μάλλον την ενίσχυσε. Και αυτό το οποίο ο διάδοχος του Κώστας Καραμαλής είχε αποκαλέσει με λιγότερο διπλωματικό τρόπο κυριαρχία των ταβαντζίδων. Mm-hmm. Θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι. Βεβαίως. Στο περιβόητο δείπνο ή γεύμα, δεν ξέρω τι ήταν, στην ταβέρνα του Μπαϊρακτάρη. Mm-hmm. Λοιπόν, οι ίδιοι επομένως τα λέγαν, τα παραδέχονταν. Οι ίδιοι, αν δεν
τα υπηρετούσαν, δεν έκαναν τίποτα πάντως για να τα αλλάξουν. Είναι ένα καθεστώς λοιπόν το οποίο είναι επιφανειακά μόνο δημοκρατικό. Κατ' ουσίαν υποκρύπτονταν κλεπτοκρατικές δομές, διότι η διαφθορά δεν άγγιζε μόνο τα πρόσωπα. Η διαφθορά άγγιζε τα κόμματα. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστική η καταδικαστική για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Siemens στην Ελλάδα, τον κύριο Χριστοφοράκο, απόφαση του Ειρηνοδικείου του Μονάχου, η οποία δέχεται ότι επί σειρά ετών ο κύριος Χριστοφοράκος από το 2003 έως το 2006 συγκεκριμένα, δωροδοκούσε με ποσοστό 2% του τζίρου της εταιρείας Siemens στην Ελλάδα τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα, έπαιρναν δηλαδή από 1% το κάθε κόμμα, προκειμένου τα κόμματα αυτά, τα οποία εισέπραταν τα χρήματα μέσω του ταμεία τους το καθένα, ο ένας από τους δύο δεν βρίσκεται πια στη ζωή, ο άλλος βρίσκεται, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μέσω του ταμεία εισέπραταν τα κόμματα τα χρήματα και τα εισέπραταν προκειμένου να επηρεάζουν Έλληνες δημόσιους λειτουργούς που ανήκαν στην πολιτική επιρροή του καθενός από τα δύο κόμματα για να λαμβάνουν αποφάσεις προς το συμφέρον της ξένης εταιρείας και εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου. Αυτό τώρα η κορυφή του παγόβουνου. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αν φτάνει στο σημείο μια μεγάλη θεσμοποιημένη πολυεθνική εταιρεία προκειμένου να κάνει δουλειά στην Ελλάδα να πρέπει να δωροδοκεί με αυτόν τον συστηματικό τρόπο, φανταστείτε τι γίνεται με μικρότερες, πιο προσωποποιημένες ελληνικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν να διακινούν μεγάλα χρηματικά ποσά, αφανώς. Άλλωστε ξέρουμε ότι ακόμα και οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί των κομμάτων είναι ικτρά ελληματικοί. Διότι ακόμα και στο φανερό επίπεδο που διακινούνται τα μικρότερα ποσά, τα μεγαλύτερα διακινούνται αφανώς, ακόμα και εκεί υπάρχουν τεράστια χρέη, κυρίως προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα, που ήταν τότε υποκρατικό έλεγχο και η διοίκησή της δάνειζε αφιδώς τα κόμματα, και στη συνέχεια και προς άλλους δανειστές, αλλά κυρίως προς την Αγροτική Τράπεζα, η οποία τώρα βεβαίως έχει ιδιωτικοποιηθεί και αυτή, και στην πραγματικότητα ιδιωτικοποιήθηκε μόνο το εντός εισαγωγικών καλό μέρος, το κακό μέρος της. Ναι, ένα νέο εφεύρουμε και αυτό. Το έχει αναλάβει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να χρηματοδότησε αναδρομικά ο ελληνικός λαός, ο φορολογούμενος, mm-hmm. τα κόμματα αυτά, τα δύο μεγάλα κόμματα που έχουν τα μεγάλα δανειακά ανοίγματα, με ποσά πολύ μεγαλύτερα από αυτά τα οποία προβλεπόταν στην νόμιμη κρατική χρηματοδότηση. Λοιπόν, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι μόνο το μέρος που φαίνεται. Το αφανές, οι αφανείς σχέσεις με τον πυρήνα αυτών της ολιγαρχίας χρηματοδοτών, των κρατικοδίαιτων δηλαδή μεγαλοεργολάβων ή μεγαλοπρομηθευτών του δημοσίου, mm-hmm. συγκροτούν ένα σύστημα διαπλοκής το οποίο δυναστεύει τον τόπο εδώ και δεκαετίες. Και το οποίο βέβαια όλο αυτό το σύστημα εμπορευόταν τουλάχιστον για 2-3 δεκαετίες, το ψεύδος μιας ευημερίας στηριγμένης σε δανεικά με σκοπό το κέρδος του. Όταν το ψεύδος αυτό, όπως όλα τα ψέματα, κάποια στιγμή τελείωσε, την άνοιξη του 2010, διότι τελείωσαν τα δανεικά, διότι οι ξένοι δανειστές κατάλαβαν ότι δανείζουν έναν αφερέγγιο οφειλέντη, έκτοτε προσπαθούν να εμπορευθούν το ψεύδος μιας σωτηρίας μέσω των μνημονίων, με σκοπό απλώς την παράταση του βίου τους, όσο πάει. Και αυτό τελειώνει όμως. Φαντάζομαι ότι οι ευρωεκλογές του 2014 θα σημάνουν το τέλος της περίοδου αυτής και το τέλος του συστήματος εξουσίας όπως το έχουμε ζήσει και το ξέρουμε. Θα αποτελέσει δηλαδή την έναρξη μιας νέας περίοδου. Αυτό είναι πολύ καλό που ακούω. Θα είναι προς το καλύτερο προφανώς. Το 2014, με όλα αυτά που συμβαίνουν, θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θα πάμε σε σκληρότερες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε σε σκληρότερες πολιτικές από το 2014 και μετά. Θα αλλάξουν πιθανώς οι σχετισμοί στο Ευρωκοινοβούλιο. Ή όχι. Προς το καλύτερο, φαντάζομαι, όχι προς το χειρότερο. Μιλάω για τις ευρωεκλογές, όχι υπό την έννοια της αλλαγής αναγκαστικά των συσχετισμών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Μιλάτε για την Ελλάδα. Μιλάω κυρίως για την Ελλάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι θα υπάρξει ένα τόσο ηχηρό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, mm-hmm. αν στο μεταξύ δεν έχουμε πτώση της κυβέρνησης για άλλο λόγο, θα υπάρξει στις ευρωεκλογές ένα τόσο ηχηρό και ισχυρό μήνυμα,
που η μνημονιακή συγκυβέρνηση θα καταρρεύσει σε πολύ σύντομο χρόνο και θα οδηγηθούμε σε εκλογές, οι οποίες εκλογές θα είναι μεταπολιτευτικού χαρακτήρα. Δηλαδή, θα οδηγηθούμε αναγκαστικά σε μια εντελώς άλλη πολιτική πραγματικότητα. Αυτό το σύστημα το οποίο οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να υπάρχει. Κατανοητό. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό το οποίο θα επακολουθήσει θα είναι μια στροφή σε δημοκρατικότερη κατεύθυνση. Θα είναι η κατάργηση της διαπλοκής, θα είναι η οικοδόμηση διαφανών δημοκρατικών κανόνων, στην πράξη όχι μόνο στα λόγια, και επομένως ότι η χώρα θα μπορέσει να αλλάξει σελίδα επί το δημοκρατικότερο. Αν δεν μπορέσει να συμβεί αυτό, είναι ένα ενδεχόμενο, δεν ξέρουμε κατά πόσον η μετάβαση σε ένα δημοκρατικότερο πολίτευμα θα είναι εφικτή και ομαλή. Αν δεν μπορέσει να συμβεί αυτό, φοβάμαι ότι η άλλη λύση είναι η οπισθοδρόμηση σε πιο ανοιχτές μορφές αυταρχισμού, όπως τις είχαμε ζήσει πριν από τη μεταπολίτευση. Μάλιστα. Του 1974 εννοώ. Αυτά που είπατε πριν από κάποια λεπτά, νιώθω ότι είναι απολύτως ειλικρινή, νιώθω ότι είναι κρυστάλλινα και νιώθω ότι είναι κατανοητά και πιστευτά από την πλειοψηφία των τηλεθεατών μας αυτή τη στιγμή και από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Νιώθω ότι έτσι είναι. Εκείνο όμως που κάνει ουσιαστικά, κύριε καθηγητά, είναι να ενισχύει την οργή του, η οποία σήμερα μοιάζει να είναι αδιέξοδη. Εσείς μιλήσατε για την προοπτική των ευρωεκλογών, όπου αν θα γίνουν ευρωεκλογές, αν δεν πέσει κάποια άλλη, με κάποιον άλλο λόγο η κυβέρνηση. Σαφώς και το αποτέλεσμα θα είναι χαστούκι σε αυτό που συμβαίνει, γιατί δεν είναι ικανοποιημένος ο ελληνικός λαός και αυτό είναι κάτι παραπάνω από βέβαια εκτός αν αλλάξει κάτι ξαφνικά. Αλλά αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός που πιστεύει, κατανοεί όλα όσα λέτε και γι' αυτό άλλωστε προσέχει πάρα πολύ όσες φορές εμφανίζεστε και στα πανελλαδικά και οπουδήποτε. Σας προσέχει και σας ακούει με πολύ μεγάλη προσοχή. Το μόνο που κάνουμε, αισθάνομαι, είναι να ενισχύουν την οργή του, η οποία μοιάζει αδιέξοδη. Είναι πραγματικά αδιέξοδη ή όχι? Είναι αδιέξοδη η κατάσταση ή έχει διέξοδο? Γιατί σας άκουσα με πολύ προσοχή και είπατε ότι εάν, όπως ελπίζετε, τα πράγματα πάνε σε ένα πιο δημοκρατικό πολίτευμα, το οποίο θα δώσει με νέους διαφοροποιημένους θεσμούς ή εφαρμόζοντας τους ίδιους καλούς υπάρχοντες, θα προχωρήσει. Έχει καλώς. Αλλά αν δεν προχωρήσει και αυτό, τότε νιώθετε ότι θα περάσουμε σε απολυταρχικά καθεστώτα. Το κατανόησα σωστά? Ναι, αυτό λέω, ότι ο μνημονιακός εντός εισαγωγικών δρόμος είναι πράγματι δρόμος αδιέξοδος. Mm-hmm. Αυτό το λένε οι αριθμοί. Mm-hmm. Αντί να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, του ελληνικού δημόσιου χρέους στα χρόνια αυτά του μνημονίου, επιδεινώθηκε. Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είχε ξεκινήσει στα τέλη του 2009 περίπου στο 120%, σήμερα έχει βρεθεί πάνω από το 170%. Είναι ένα μέγεθος προφανώς μη βιώσιμο, τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία δεν διαφαίνεται ρεαλιστική προοπτική ανάπτυξης για να βελτιωθεί ο λόγος, ο παρανομαστής mm-hmm. του κλάσματος. Ακόμα χειρότερο είναι το γεγονός ότι αν δούμε τα πραγματικά μεγέθη, είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα, ακόμα και αν επιχειρούνταν να εκποιηθεί όχι απλώς η δημόσια, αλλά και η ιδιωτική περιουσία ακόμα, το σύνολο της ιδιωτικής περιουσίας να επιχειρούνταν να εκποιηθεί, δεν θα μπορούσε να ορθοποδήσει αποπληρώνοντας το χρέος αυτό. Δηλαδή, αν ερχόταν εδώ ξένα στρατεύματα κατοχής και επιχειρούσαν να βγάλουν όλους τους Έλληνες από τα σπίτια τους και να τα εκπληστηριάσουν και να τα πάρει δεν ξέρω ποιος, ξένα αρπακτικά επενδυτικά εντός εισαγωγικών σχήματα ή κάποιος άλλος, και πάλι δεν θα συγκέντρωναν αρκετά λεφτά για να ξεπληρώσουν το ελληνικό δημόσιο χρέος. Λοιπόν, άρα υπηρετούμε ένα ψεύδος. Αυτό το ψεύδος θα καταρρεύσει κάποια στιγμή. Τα μνημόνια δεν αποτελούν δρόμο σωτηρίας. Ο δρόμος της σωτηρίας θα ήταν, ή μάλλον να σας το πω διαφορετικά, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αντιμετωπίζει το πανάρχαιο δίλημα του υπερχρεωμένου οφειλέτη. Αυτό που αντιμετώπισε και η αρχαία Αθήνα το 594 π.Χ. Mm-hmm. Όταν βρισκόταν στα πρόθυρα του εμφυλίου πολέμου οι δανειστές, μεγαλοιδιοκτήτες, μεγαλογεωκτήμονες και οι οφειλέτες, και ήρθε ο Σόλων και κατάφερε να δώσει τη μέση λήξη της εισάχθειας, ακριβώς. Το δίλημα είναι εισάχθεια ή υποδούλωση. Λοιπόν, προφανώς
η ελληνική κοινωνία δεν πρόκειται να ανεχθεί την υποδούλωση, ασχέτως αν αυτή τη στιγμή φαίνεται καταπτωημένη από τις... όχι από τις κάνες των όπλων, των πυροβόλων, των τάγκς, όπως συνέβαινε στη στρατιωτική δικτατορία, αλλά από τις ειδήσεις των οκτώ. Λοιπόν, δεν πρόκειται τελικώς να αποδεχθεί την εντός εισαγωγικών λύση της υποδούλωσης, θα διεκδικήσει τη λύση της εισάχθειας. Τώρα, αυτή τη λύση πώς ακριβώς θα τη διεκδικήσει και πού μπορεί να οδηγηθεί, είναι κάτι που εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Εξαρτάται πρώτα απ' όλα από τη συμπεριφορά την οποία θα επιδείξουν οι δανειστές. Έτσι. Οι δανειστές αυτή τη στιγμή επιδεικνύουν μια συμπεριφορά στρουθοκαμιλική. Όχι μόνο αυτή τη στιγμή, και νωρίτερα. Από την αρχή ουσιαστικά. Ουσιαστικά από την αρχή δηλαδή οι ευρωπαϊκές πολιτικές ελίτ είχαν αρνηθεί να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί για την υπερχρέωση της Ελλάδος. Η υπερχρέωση της Ελλάδος ήταν αποτέλεσμα της απονενοημένης εισόδου μας στην Ευρωζώνη, χωρίς να συντρέχουν τότε ούτε καν οι προϋποθέσεις που έθετε η συνθήκη του Μάστριχτ, που κι αυτές ήταν διάτριτες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με ευθύνη δική τους, προεχόντως, μας δέχθηκαν, δεν ήταν μόνο δική μας η πρωτοβουλία, ήταν δική μας δηλαδή η πρωτοβουλία, αλλά προφανώς αυτοί μας δέχθηκαν και εν συνεχεία αυτοί μας δάνεισαν. Όταν ένας διευθυντής τράπεζας, ας πούμε, δανείζει έναν αναξιόχρεο φιλέτη, το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης το φέρει ο διευθυντής της τράπεζας, δεν το φέρει ο φιλέτης. Λοιπόν, και πρέπει να το υπομισθεί. Αυτοί από την άνοιξη του 2010 ουσιαστικά αρνούνται συστηματικά να υπομισθούν το μερίδιο της ευθύνης που τους ανήκει. Δηλαδή, αρνήθηκαν να δεχθούν αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους εξ αρχής, που θα ήταν δυνατόν να γίνει τότε με πολύ καλύτερους όρους. Δέχτηκαν την αναδιάρθρωση μόνο μετά από την πάροδο 2 ετών, όπου το μισό χρέος είχε περάσει ήδη σε δημόσιους δανειστές και άρα εκείνο δεν πειράχτηκε καθόλου. Αναδιαρθρώθηκε ουσιαστικά το μισό, λίγο παραπάνω από το μισό, και εκείνο που αναδιαρθρώθηκε, αναδιαρθρώθηκε με τέτοιον τρόπο, ώστε τελικά μεγάλο μέρος του κέρδους από το κούρεμα να επιστρέψει, να επιστραφεί στους δανειστές, δηλαδή στις τράπεζες, μέσω της ανακεφαλαιοποίησής τους. Όλο το κέρδος από το PSI ήταν περίπου 100 δισεκατομμύρια σε ένα σύνολο χρέους πάνω από τα 300, εκ των οποίων 100, περίπου τα 50, τα ξαναδώσαμε πίσω με την ανακεφαλαιοποίηση. Άρα, σε ένα χρέος, επαναλαμβάνω, που ξεπερνάει τα 300 δισεκατομμύρια, όλο το κέρδος μας ήταν γύρω στα 50. Δηλαδή, για 15% κέρδος, σε τελική ανάλυση, δεν αξίζει καν να προχωρήσεις σε αναδιάρθρωση, που σημαίνει συντεταγμένη χρεοκοπία. Έτσι, και να χάσεις την πιστοληπτική σου ικανότητα για άδειλο διάστημα στο μέλλον. Με άλλα λόγια, όλα αυτά που έγιναν δεν εξυπηρετούσαν τα ελληνικά συμφέροντα. Mm-hmm. Εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα των δανειστών, τόσο των ξένων τραπεζών, όσο και των κυβερνήσεων, οι οποίες αρνούνταν, των ξένων κυβερνήσεων εννοώ, που αρνούνταν να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογούσε για όσα συνέβησαν. Και ακόμα και τώρα, ο κύριος Σόιμπλε, παραδείγματος χάρη, εκτείρει την ελληνική πολιτική ελίτ για τα σφάλματά της. Mm-hmm. Τώρα το ελίτ είναι μεταφορικό, τι είδους ελίτ είναι αυτό, είναι περισσότερο αλίτ. Παρά ελίτ. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να περάσουμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε για να τα πούμε. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις σε λίγα λεπτά πίσω κοντά σας.
Να είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Οικονομικές Διαδρομές. Μαζί μας είναι ο κύριος Χρυσόγονος, ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που ακούστηκαν στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε ένα ημίωρο ακόμα. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε, να αξιοποιήσουμε τα γνωστικά πεδία του καθηγητή και να μιλήσουμε όσο γίνεται για τα συνταγματικά. Ερώτημα πρώτο, πριν περάσουμε στα συγκεκριμένα. Έχω ακούσει πολλές φορές, κύριε καθηγητά, ότι ο νόμος είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ο νόμος, όντας ζωντανός οργανισμός, πόσο μπορεί να δυνατίζει ή να παχαίνει, γιατί οι ζωντανοί οργανισμοί το παθαίνουν αυτό, ανάλογα και κατά το δοκούν. Υπάρχουν αυτές οι πιθανότητες, ναι ή όχι? Κανένας νόμος δεν εφαρμόζεται σε ποσοστό 100%. Mm-hmm. Πάντοτε υπάρχουν μαύρες τρύπες στο δίκαιο. Από εκεί και πέρα όμως εξαρτάται αν εφαρμόζεται, ας πούμε, στο μεγαλύτερο ποσοστό μία συγκεκριμένη διάταξη ή ένα σύνολο διατάξεων, όπως είναι το Σύνταγμα, ας πούμε, ή αν στο μεγαλύτερο ποσοστό καταλήγει να μην εφαρμόζεται. Και φοβάμαι ότι αν μιλάμε για το Ελληνικό Σύνταγμα, στο μεγαλύτερο ποσοστό καταλήγει σήμερα να μην εφαρμόζεται. Θεωρητικός ισχύει, πρακτικός δεν εφαρμόζεται. Οι νομικοί ισχυρισμοί και τα νομικά οχυρά που έχει βάλει ο νομοθέτης δεν είναι απροσπέλαστα, δεν θα έπρεπε κανονικά να είναι απροσπέλαστα, ή είναι, αν θέλετε, κάποιες πόρτες οι οποίες ανοίγουν και κλείνουν εύκολα? Δεν είναι απροσπέλαστα. Και ποιος είναι αυτός που αποφασίζει να είναι ή να μην είναι? Και αυτό είναι αποτέλεσμα συνειδητού σχεδιασμού. Όταν καταρτίστηκε το Ελληνικό Σύνταγμα το 1975, ίσως και ως αποτέλεσμα ιστορικών παραγόντων και παραμέτρων, δεν προβλέφθηκε, σε αντίθεση προς ό,τι συμβαίνει στα πλήστα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, δεν προβλέφθηκε η ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει μηχανισμός μέσω του οποίου να μπορεί έγκαιρα και με ισχύ απέναντι σε όλους να κριθεί ένας νόμος ως αντισυνταγματικός και να καταργηθεί. Mm-hmm. Αυτό προβλέπεται, ας πούμε, στη Γερμανία, όπου έχουν τη δυνατότητα ένας αριθμός βουλευτών ή η κυβέρνηση οποιοδήποτε από τα ομόσπονδα κρατήδια που συγκροτούν τη Γερμανική Ομοσπονδία, παραδείγματος χάρη η κυβέρνηση Βαυαρίας, ας πούμε, να προσφύγει στο συνταγματικό δικαστήριο και να ζητήσει την ακύρωση του αντισυνταγματικού νόμου ή ακόμα και του νομοσχεδίου ουσιαστικά, ή αμέσως μετά τη δημοσίευσή του. Και στη Γαλλία, αντιστοίχως. Δεν ονομάζεται συνταγματικό δικαστήριο εκεί, ονομάζεται συνταγματικό συμβούλιο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Τι υπάρχει? Υπάρχει ένα απαρχαιωμένο σύστημα διάχυτου και παρεμπίπτοντος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, όπου αν η Βουλή ψηφίσει, ακόμα και εν γνώση της, διότι εν γνώση της τα ψηφίζει τα αντισυνταγματικά νομοσχέδια τον τελευταίο καιρό, ψηφίσει λοιπόν ένα νομοσχέδιο το οποίο παραβιάζει συνταγματικά δικαιώματα, οι θυγόμενοι δεν μπορούν να προστατευθούν ως σύνολο. Πρέπει ο καθένας από τους θυγωμένους, ο κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου, ας πούμε, ο οποίος επιβαρύνεται με το αντισυνταγματικό χαράτσι, να προσφύγει ατομικά και η απόφαση την οποία θα επιτύχει ωφελεί μόνο τον ίδιο. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα ήδη. Έτσι. Διότι συνεπάγεται και τεράστια χρονική καθυστέρηση για να εκδικαστεί όλη αυτή η χιονοστιβάδα των υποθέσεων και ούτω καθεξής. Επίσης, αυτό όμως, αν δικαιωθεί κάποιος, δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι που έχουν παρόμοιο πρόβλημα μπορούν να μπουν σε μια διαδικασία πάλι χρονοβόρα όμως και μετά από κάποια χρόνια να δικαιωθούν? Ναι, αλλά ακριβώς όπως το λέτε, μετά από κάποια χρόνια. Λοιπόν, αφενός αυτό, αφετέρου. Ενώ αν θα ήταν ομαδικά, λέτε, θα ήταν και πιο γρήγορες οι αποφάσεις, γιατί θα αφορούσαν ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ακριβώς. Αφετέρου, ο δικαστής ο οποίος δικάζει τις υποθέσεις συνταγματικών διαφορών δεν είναι ούτε εξειδικευμένος, ούτε περιβεβλημένος με κάποιο τεκμήριο ευρύτερης πολιτικής, αν θέλετε, νομιμοποίησης ή, εν πάση περιπτώσει, ευρύτερης αντιπροσωπευτικότητας σε ό,τι αφορά τον νομικό κόσμο της χώρας. Mm-hmm. Είναι οι τακτικοί δικαστές, οι οποίοι έχουν άλλο κύριο αντικείμενο, ακόμα και το Συμβούλιο Επικρατείας που ασχολείται με κάπως μεγαλύτερη συχνότητα με ζητήματα συνταγματικότητας, δεν είναι συνταγματικό δικαστήριο, είναι διοικητικό δικαστήριο και οι άνθρωποι έχουν μία ψυχοσύνθεση και μία νοοτροπία διοικητικού δικαστή, που επιλύει διοικητικές διαφορές, εντελώς διαφορετική από την ψυχοσύνθεση και το ρόλο του συνταγματικού δικαστή. Λοιπόν, και βέβαια, ακόμα και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης δεν είναι πλήρως κατοχυρωμένη στη χώρα μας. Όχι, δεν είναι πλήρως, δεν είναι επαρκώς κατοχυρωμένη.
και δεν είναι επαρκώς κατοχυρωμένη με ευθύνη τόσο του συντακτικού νομοθέτη, ο οποίος όρισε ότι ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος κάθε ανωτά του δικαστηρίου διορίζονται ουσιαστικά, επιλέγονται από την κυβέρνηση, όσο όμως και του κοινού νομοθέτη, ο οποίος ενεργώντας κακοβούλος και υπούλος, επιτρέψτε μου να το πω, πολλοπλασίασε τις θέσεις αντιπροέδρων στα ανώτατα δικαστήρια, όπως ο Ιησούς Χριστός τα ψάρια στη λίμνη της Τιβεριάδας. Και έτσι, παραδείγματος χάρη, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου έχει 6 τμήματα, έχει 10 θέσεις αντιπροέδρων. Τι να τους κάνει τόσους αντιπροέδρους, δεν έχει καμία λειτουργική ανάγκη. Απλώς θεσμοθετήθηκαν θέσεις αντιπροέδρων προκειμένου να κενώνονται με τις συνταξιοδοτήσεις μία ή δύο από αυτές κάθε χρόνο και να υπάρχει ένα σταθερό κίνητρο ή αντικίνητρο για τα μέλη του δικαστηρίου να προσαρμόζουν τη δικαιοδοτική τους συμπεριφορά ανάλογα με τις πραγματικές ή εικαζόμενες επιθυμίες της εκάστοτε κυβερνήσεως. Και αυτό το λέμε δικαστική ανεξαρτησία. Ή από εκεί και πέρα, επίσης, δεν είναι κατοχυρωμένη η εσωτερική δικαστική ανεξαρτησία. Διότι τα ανώτατα δικαστικά συμβούλια, τα οποία αποτελούνται από ανώτατους δικαστές, άρα από πρόσωπα τα οποία, όπως σας είπα, έχουν κίνητρο ή αντικίνητρο σε σχέση με τις επιθυμίες της κυβέρνησης, είναι εκείνα, τα ανώτατα δικαστικά συμβούλια είναι εκείνα, τα οποία αποφασίζουν για όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές, περιλαμβανομένων και των μεταθέσεων των κατώτερων ή ανώτερων δικαστικών λειτουργών, πρωτοδικών ή εφετών. Σκεφτείτε λοιπόν έναν πρωτοδίκη, ο οποίος υπηρετεί σήμερα στην Αθήνα και έχει την οικογένειά του στην Αθήνα και κινδυνεύει αύριο να βρεθεί με μετάθεση στην Ορεστιάδα. Πόσο γενναίος πρέπει να είναι αυτός ο άνθρωπος για να αποφασίσει αντίθετα προς αποφάσεις του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατανοητό αυτό που λέτε, κατανοητό απολύτως. Τώρα το επόμενο ερώτημα προκύπτει. Σας άκουσα πολλές φορές να λέτε, κύριε καθηγητά, πως αυτός ο φόρος ακινήτων, έτσι όπως θεσπίζεται, είναι και πάλι αντισυνταγματικός. Και μάλιστα είχατε, αν διάβασα σωστά, για να, αν θυμάμαι καλά, είχατε πει πως το Συμβούλιο της Επικρατείας το άφησε να περάσει προσωρινά, διότι ήταν προσωρινό μέτρο. Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν είναι καν προσωρινό. Είναι αμόνιμο. Ένα διαρκές μέτρο όσον αφορά το φόρο ακινήτων. Εσείς, με πολύ σοβαρά νομικά ερίσματα από την πλευρά σας, λέτε ότι αυτό είναι αντισταγματικό. Από εκεί και πέρα η πολιτεία όμως δεν φοβάται ότι αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί αντισταγματικό. Δεν φοβάται τα δικά σας ερίσματα, νιώθει ότι είναι προσπελάσιμα. Νιώθει ότι έχει τον κρυό να τα προσπεράσει. Είναι η δύναμη της Τρόικας, είναι η δύναμη η μνημονιακή, είναι η αδυναμία του λαού που αφήνει αυτό να κάνει την κυβέρνηση να το πιστεύει. Δεν ξέρουμε. Εσείς λέτε ότι τα ερίσματα είναι αυτά. Υπάρχει τείχος. Συνταγματικό τείχος. Δεν μπορείτε να το κάνετε γιατί δεν είναι προσωρινό, είναι μόνιμο αυτό που κάνετε και είναι συνταγματικό. Η κυβέρνηση όμως δείχνει πως δεν φοβάται, κύριε Χρυσόγλου. Η ιστορία αυτή του φόρου επί των ακινήτων αποτελεί ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της μνημονιακής υποκρισίας. Mm-hmm. Ο φόρος αυτός ονομάστηκε έκτακτο τέλος. Ούτε έκτακτο ήταν, ούτε τέλος ήταν. Όταν λέμε τέλος στα νομικά, εννοούμε ανταποδοτικό τέλος, όπως είναι τα δημοτικά τέλη φωτισμού ή καθαριότητας. Κάτι προσδοκάζει να γυρίσει. Ακριβώς. Υπάρχει μια ανταπόδοση για το δημότη, διότι ο Δήμος καθαρίζει τους δρόμους και φωτίζει τους δρόμους. Αυτό είναι τα δημοτικά τέλη, τα οποία έρχονται με το λογαριασμό της ΔΕΗ. Αυτό δεν είχε καμία ανταποδοτικότητα. Όλο το έσοδο πήγαινε κατευθείαν στο κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς κανένα περιορισμό για το πού θα αξιοποιηθούν τα σχετικά έσοδα. Επίσης δεν ήταν έκτακτο. Διότι ναι, μεν θεσπίστηκε για μια διετία, στη συνέχεια όμως παρατάθηκε με νεότερη διάταξη νόμου για άλλο ένα έτος. Και τώρα κατ' ουσίαν θα ενσωματωθεί, θα συνεχίσει δηλαδή να υπάρχει, μέσω του λεγόμενου ενιαίου φόρου, που έτσι όπως σχεδιάζεται, με αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας, δεν θα είναι καθόλου ενιαίος, θα είναι δύο διαφορετικοί φόροι. Θα είναι δηλαδή αφενός η συνέχιση του χαρατσιού, αφετέρου η συνέχιση του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας αρχικά και φόρου, σκέτου φόρου ακίνητης περιουσίας στη συνέχεια. Από αυτούς τους δύο φόρους, που είναι εντελώς ξεχωριστή στη φιλοσοφία τους, συνταγματικός είναι μόνο ο δεύτερος, ο φόρος ακίνητης περιουσίας. Γιατί είναι συνταγματικός? Διότι έχει τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 5 του συντάγματος, χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Το άρθρο 4, παράγραφος 5 του συντάγματος προβλέπει ότι οι Έλληνες συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά ότι ο άνθρωπος που δεν έχει, που δεν έχει ούτε για να επιβιώσει, που δεν έχει παραδείγματος χάρη για να θερμάνει το σπίτι του, δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει φόρους στο κράτος. Και ότι αντιθέτως αυτός ο οποίος έχει και του περισσεύουν,
πρέπει να επιβαρυνθεί αναλογικώς περισσότερα. Συνεπώς, δεν νοείται επιβολή φόρου ακινήτων με βάση αποκλειστικά το ακίνητο. Αλλά σε συνδυασμό με τα συνδυματά σου, προφανώς. Όχι, σε συνδυασμό με την ακίνητη περιουσία σου. Εκείνο το οποίο πρέπει να αποτελέσει βάση και αντικείμενο της φορολόγησης πρέπει να είναι το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του καθενός μας. Και πρέπει να υπάρξει ένα αφορολόγητο όριο, δεν ξέρω πόσο θα είναι, αυτό είναι θέμα του νομοθέτη να το επιλέξει. Μπορεί να είναι 50.000, μπορεί να είναι 100.000. Mm. Πρέπει να υπάρχει πάντως, μπορεί να είναι 200.000, δεν ξέρω, πάντως πρέπει να υπάρχει ένα αφορολόγητο όριο, ούτως ώστε ο άνθρωπος ο οποίος έχει μικρή ελάχιστη περιουσία να μην φορολογείται και πρέπει να υπάρχει και κλιμάκωση του φορολογικού συντελεστή. Διότι αυτός ο οποίος έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία σημαίνει ότι περισσεύει. Ακόμα και αν δεν έχει εισοδήματα από αυτήν, θα μπορούσε, αν ήταν ομαλές συνθήκες βέβαια, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για καθεστώς εντελώς ανώμαλων συνθήκων, αν ήταν ομαλές συνθήκες θα μπορούσε να πουλήσει, ας πούμε, κάποιο μέρος της περιουσίας για να αντιμετωπίσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Εδώ τώρα τι γίνεται με το χαράτσι, που σωστά το λέει ο λαός χαράτσι, διότι πράγματι αντίστοιχα ακριβώς χαρακτηριστικά είχε το περιβόητο χαράτσι της Οθωμανικής περίοδου. Το χαράτσι δεν ήταν κεφαλικός φόρος μόνο, όπως νομίζουμε. Mm-hmm. Ήταν φόρος επί της ακίνητης περιουσίας, ανεξαρτήτως του εισοδήματος που απέφερε αυτή ή όχι. Λοιπόν, το χαράτσι τι κάνει, επιβαρύνει το κάθε ακίνητο ξεχωριστά, ανεξάρτητα του ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του. Το μόνο το οποίο λαμβάνεται υπόψη είναι πού βρίσκεται το ακίνητο, αν είναι σε ζώνη με υψηλή αντικειμενική αξία ή με χαμηλή, πόσα είναι τα μέτρα του ακίνητου κλπ. Αυτό είναι εντελώς άδικο. Δηλαδή, να σας το πω με παράδειγμα να το καταλάβουμε. Έστω ότι υπάρχουν δύο γκαρσονιέρες στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τη μία γκαρσονιέρα την κατοικεί και είναι ιδιοκτήτης της ένας χαμηλός συνταξιούχος, ας πούμε, ο οποίος έχει ένα εισόδημα 300-400 ευρώ. Mm-hmm. Και ο οποίος καλά-καλά δεν έχει λεφτά ούτε για να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης και να ζεστάνει το σπίτι του. Mm-hmm. Αυτός δεν πρέπει να φορολογηθεί με βάση το άρθρο 4, παράγραφος 5 του συντάγματος. Και όμως έρχεται το κράτος και τον φορολογεί. Μα 50, μα 100, μα 200, δεν ξέρω πόσα θα του πάρει. Πάντως αυτά που του παίρνει, αντισυνταγματικά του τα παίρνει. Το διπλανό, ας υποθέσουμε, ανήκει σε κάποιον ο οποίος έχει 1.000 παρόμοια ακίνητα. Μπορεί τα 300 από αυτά να είναι ξενίκιαστα λόγω της κρίσεως, από τα άλλα 700, αν είναι έτσι, υποθετικό το παράδειγμα, από τα άλλα 700 πάντως θα παίρνει ενίκια τα οποία του αρκούν και του περισσεύουν για να συντηρηθεί και ο ίδιος και τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Συνεπώς εκείνος να πληρώσει παραπάνω. Όχι να πληρώσει τα ίδια που θα πληρώσει ο φτωχός άνθρωπος που δεν έχει να ζεσταθεί. Είναι πολύ απλό στη βάση του δηλαδή και τελικώς καταλήγει να είναι παράλογο. Όχι απλώς αντισυνταγματικό, καταλήγει να είναι εντελώς παράλογο το να φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο οι έχοντες και οι μη έχοντες. Διότι αυτό τελικά δεν είναι βιώσιμο. Πού οδηγεί? Οδηγεί στο ότι σήμερα 2.600.000 φορολογούμενοι, mm-hmm. στην πραγματικότητα σχεδόν το μισό των ενεργών αριθμών φορολογικού Μητρώου, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Ναι, και δεν πάνε πάνω φορολογική ενημερώ. Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα τα χρέη αυτά των φυσικών προσώπων είναι γύρω στα 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το μέσο χρέος είναι γύρω στους 8 με 9.000. Αν αφαιρέσουμε κάποιους μεγαλοφιλέτες, που δεν πρόκειται να τα πληρώσουν και ποτέ, διότι είναι, ας πούμε, ένας που βρίσκεται ήδη στις φυλακές, λογιστής που εμπλεκόταν σε κύκλωμα με απάτες με επιστροφές ΦΠΑ, ο οποίος χρωστάει μόνος του 960 εκατομμύρια. Λοιπόν, αν βγάλουμε τους λίγους μεγαλοφιλέτες, στην πραγματικότητα η μέση οφειλή αυτών των 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων είναι γύρω στις 4 με 5.000 ευρώ. Το να μην πληρώσεις την εφορία 4 με 5.000 ευρώ με τον κίνδυνο, όχι τον κίνδυνο, με τη βεβαιότητα ότι δεν θα πάρεις φορολογική ενημερότητα που σημαίνει ότι περίπου ούτε να αναπνεύσεις δεν μπορείς στην Ελλάδα. Πέρα, πείτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορείς. Απλώς δεν αδυναμία. Έχεις. Αδυναμία, σημαίνει ότι δεν έχεις. Δηλαδή, για να αποφύγουμε, υποτίθεται, την άτακτη χρεοκοπία και να οδηγηθούμε στη συντεταγμένη χρεοκοπία, φτάνουμε στην, του κράτους, φτάνουμε στη συντεταγμένη χρεοκοπία των πολιτών. Είναι λογική αυτή? Δεν είναι λογική. Είναι η λογική του παραλόγου. Ναι, αλλά εφαρμόζεται. Και από σας είπα προηγουμένως, κύριε καθηγητά, δεν φοβούνται τα νομικά ερίσματα των συνταγματολόγων. Προχωράνε. Σας έχω ακούσει τελευταία πολλές φορές και εσάς και άλλους συναδέλφους σας να βγαίνετε μπροστά και να λέτε ότι αυτό είναι αντισταγματικό. Το άλλο είναι αντισταγματικό, το τρίτο είναι αντισταγματικό. Και όμως μοιάζει να μην ακούνε τι λέτε.
Και για να τα λέτε εσείς επιστήμονες, παΐοντες, καθηγητές, και όχι μόνο εσείς, αλλά και άλλοι συναδελφοί σας, δεν τα λέτε από κάπου γιατί σας ήρθε επιφύτηση ή γιατί κάποια στιγμή ξυπνήσατε και το δατό όνειρο. Τα λέτε γιατί είναι επιστημονική γνώση, είναι πραγματική γνώση. Και όμως δεν φοβάται. Γιατί? Όπως σας είπα, το... Είναι αδιέξοδο τα πράγματα τελικά. Όταν δεν μπορεί ούτε καν ο νόμος και τα ρίσματα του νόμου να αποτρέψουν αυτή την επίθεση τη μνημονιακή, στην οποία από ό,τι φαίνεται είναι και αρρωγός και η πολιτεία, δυστυχώς. Όπως σας είπα, το κλεπτοκρατικό σύστημα εξουσίας δεν ενδιαφέρεται ούτε για το Σύνταγμα, ούτε για την Ελλάδα. Ενδιαφέρεται για την επιβίωσή του. Από τη στιγμή για την οποία ξέρουν ότι η αμφισβήτηση συνταγματικότητας θα κρατήσει χρόνια και ότι οι συνέπειες της τυχόν διαπίστωσης της αντισυνταγματικότητας δεν θα βαρύνουν τους ίδιους, αλλά θα βαρύνουν άλλες κυβερνήσεις που θα είναι τότε στην εξουσία, επιλέγουν αυτό. Είναι μια... Απρέ μου άλλη τελούς. Ακριβώς. Μετά από μένα το χάος. Λοιπόν, επιλέγουν αυτό, διότι δεν τους ενδιαφέρει απλώς. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να διατηρήσουν την εξουσία για όσο διάστημα περισσότερο μπορούν, που χάνοντας την εξουσία βεβαίως, οδηγούνται και στον πολιτικό αφανισμό αυτά τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας, τα οποία εναλλάσσονταν στην εξουσία επί περίπου 4 δεκαετίες και τώρα συγκυβερνούν, αποδεικνύοντας εκ των υστέρων ότι δεν ήταν παρά οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Λοιπόν, δεν ενδιαφέρονται απλά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και πάλι το Χαράτσι. Το Χαράτσι με βάση αυτά που έκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας και κακώς τα έκρινε, επαναλαμβάνω, κατά την άποψή μου. Κατά την άποψή μου, εξ αρχής ήταν αντισυνταγματικό στο σύνολο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, ότι είναι ανεκτό, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε, είναι συνταγματικά ανεκτό, δεδομένου ότι ελήφθη ως προσωρινό μέτρο το 2011 προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το δημοσιονομικό κενό που είχε διαπιστωθεί. Και ήταν τότε, ανεκτό γιατί ήταν προσωρινό. Το φθινόπωρο του 2011 στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Αν λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας θέλει να διατηρήσει στοιχειοδός την αξιοπιστία του, μας είπε ότι, ουσιαστικά τι μας είπε, ότι αν είναι ο λίγο έγκυος δεν πειράζει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είπε όμως. Τώρα που αποκαλύπτεται ότι είναι τελείως έγκυος, θα πρέπει να πει ότι άρα θα γεννήσει. Λοιπόν, θα γεννήσει αντισυνταγματικότητα εννοώ. Λοιπόν, αν δεν το πει, θα χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας που του έχει απομείνει μετά από τις κρίσεις αυτές που διατύπωσε στην προηγούμενη απόφασή του. Λοιπόν, θέλω να ελπίζω ότι θα το κρίνει αντισυνταγματικό. Όπως θέλω να ελπίζω ότι θα κρίνει αντισυνταγματικό και το κλείσιμο της ΕΡΤ, παραδείγματος χάρη, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία εκδόθηκε χωρίς να συντρέχουν ή κατά το άρθρο 44 του Συντάγματος προϋποθέσεις, δηλαδή χωρίς να υπάρχει απρόβλεπτη ανάγκη, όπως απαιτεί το Σύνταγμα. Και όπου αργότερα εμφυλοχώρησε και σειρά άλλων συνταγματικών παραβιάσεων κατά το κλείσιμο της ΕΡΤ. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά θα πρέπει να κριθούν αντισυνταγματικά. Αλλά και να κριθούν αντισυνταγματικά, οι αποφάσεις αυτές, όπως έδειξε και το προηγούμενο της αποφάσεως για το πρώτο μνημόνιο, που κρίθηκε συνταγματικό μεν, αλλά με κάποιες μειοψηφίες, και όπου εκεί ήταν, πρέπει να σας πω, υποστηρίξιμη η κρίση εκείνη του Συμβούλιου της Επικρατείας, δεν ήταν τόσο. Ανεπαρκής στην αιτιολογία της όσο ήταν η απόφαση για το περιβόητο Χαράτσι. Λοιπόν, και εκεί χρειάστηκε περίπου 1,5 έτος για να δημοσιευθεί η απόφαση, ίσως και λίγο παραπάνω. Συνεπώς, απλά τους κυβερνώντες δεν τους ενδιαφέρει, διότι θα βγει σε 1,5-2 χρόνια και τι έγινε. Ένα από τα παράδοξα επίσης που θέλω να το κουβεντιάσουμε, γιατί παρακολούθησα μια εισήγησή σας πριν από 1,5 εβδομάδα, θαρώ, είναι για το κόψιμο των συντάξεων, το επιδόμαστε αυτό που δίνουν στους παλινοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση και στους ομογενείς από την Βόρεια Ήπειρο, το οποίο είναι της τάξης των 345 ευρώ και το έχουν κόψει, κύριε καθηγητά. Παρατήρησα ότι δεν σας είδα πολύ αισιόδοξο, παρότι πιστεύετε ότι αυτό είναι αντισταγματικό από τη στιγμή που το πήρα, αλλά δεν σας είδα πολύ αισιόδοξο για τον αγώνα των παλινοστούντων. Και πριν ολοκληρώσω το ερώτημα, θέλω να σας πω ότι εκεί είδα και μία περίπτωση ενός ανθρώπου, ο οποίος φρόντισε το 1981 και είχε αγωνιστεί χρόνια ολόκληρα μαζί με κάποιους άλλους συμπολίτες του, από το 1981 μέχρι και το 1992 που φύγανε, να διδάσκονται τα ελληνικά στην πρώην Σοβιετική Ένωση, με πολύ αγώνα δικό τους,
Αυτό ο άνθρωπο, λοιπόν, δάσκαλο εκεί που αγωνίστηκε, είχαν κάνει μια εταιρεία την οποία την ονόμαζαν Παιδαγωγική και η οποία δούλευε στα πρότυπα τη φιλική εταιρεία και κατάφερε και με κάποιε άλλε βοήθειε να διδάσκονται τα ελληνικά σε 46 περίπου πόλει, αν δεν κάνω λάθο, την πρώην Σοβιετική Ένωση και συνέχεια και σε άλλα. Αυτό ο άνθρωπο ήρθε εδώ, έχασε όλα τα χρόνια εκεί πέρα για να πάρει σύνταξη. Δεν δικαιούται να πάρει από την Γεωργία από όπου δίδασκε, από το Ροστόβι της Γεωργίας, αν θυμάμαι καλά, και ήρθε εδώ και το βοήθημα αυτό που του έδωνε το κράτος, 345 ευρώ, κόπηκε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μάθει να ζει με αξιοπρέπεια, έκανε το χρέος στην πατρίδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έρχεται το κράτος, εθνικά απαράδεκτο από τη μία, κοινωνικά απαράδεκτο, ανθρώπινα απαράδεκτο και αντισυνταγματικά, όπως μας είπατε, να τους κόψει τη σύνταξη. Και φαίνεται πως και συνταγματικά δεν έχουν πολλές ελπίδες να προχωρήσουν γρήγορα, γιατί θέλει χρόνο και για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Κάνω λάθος? Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης ένδυας. Βεβαίως. Έπαιρναν μια πενιχρή σύνταξη της τάξης, όπως είπατε, των 300 κάτι ευρώ, η οποία μεταβίασε παρκούσε για την συντήρησή τους, για τα απολύτως απαραίτητα για τη συντήρησή τους. Και τώρα διακόπτεται η καταβολή της. Διότι προϋπόθεση για να συνεχιστεί θα ήταν να είχαν 20 ετία μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Περισσότεροι από αυτούς δεν την είχαν. Είναι περί τα 20.000 άτομα. Οι οποίοι κυριολεκτικά βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο. Δεν έχουν κανέναν πόρο. Ίσως λίγοι από αυτούς να έχουν κάποιες συντάξεις τάξεως των 60-80 ευρώ από την Αλβανία ή από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι άνθρωποι θα πεινάσουν αν δεν πεινούν ήδη. Λοιπόν, είναι το αποκορύφωμα, θα έλεγε κανείς, της μνημονιακής βαρβαρότητας. Και βεβαίως προσκρούει εμφανώς τόσο στο άρθρο 21 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι το κράτος υποχρεούται να προστατεύει τα άτομα της τρίτης ηλικίας, που δεν έχουν άλλους πόρους, όσο και στο άρθρο 25 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο κάνει λόγο για αξιοπρεπή ζωή και συμμετοχή στον κοινωνικό βίο, την οποία δικαιούνται οι υπερήλικες. Τι είδους συμμετοχή στον κοινωνικό βίο μπορείς να έχεις όταν δεν έχεις ούτε για να φας? Και από τις πρώτου 2014 ούτε ασφαλιστική κάλυψη. Γιατί ούτε λείπουν και τα ευλιάρια του ΓΑ για να τα θεωρήσουν χρειάζεται να παίρνουν συντάξεις και να είναι. Ούτε ασφαλιστική κάλυψη. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι άδειλο πώς μπορούν ακόμα και να επιτύχουν, ή όχι να επιτύχουν, να ζητήσουν δικαστική προστασία. Δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη για να πληρώσουν δικηγόρους, όπως καταλαβαίνετε, για να διεκδικήσουν οτιδήποτε. Έχουν εθελοντές για να το κάνουν. Έχουν ελπίδες, κύριε καθηγητά? Ακόμα και αν βρεθούν εθελοντές για να το κάνουν. Πιστεύω πως έχουν. Πιστεύω πως έχουν. Το πρόβλημα, ζουν, θα ζουνε. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η εκδίκαση των υποθέσεων στα διοικητικά πρωτοδικεία, διότι πρέπει να κατεθεί αγωγή στο διοικητικό πρωτοδικείο με αντικείμενο την διαπίστωση της αντισυνταγματικότητας της διακοπής της καταβολής του επιδόματος και τη διεκδίκηση της καταβολής, και μάλιστα αναδρομικά μόνο, γιατί δεν μπορείς να διεκδικήσεις μελλοντικές αποδοχές ή συντάξεις από το κράτος, μόνο για παρελθόντα χρόνο μπορείς να διεκδικήσεις. Λοιπόν, η εκδίκαση των υποθέσεων κατά μέσον όρο απαιτεί 4, 5, 6 χρόνια. Μιλάμε για ανθρώπους ηλικίας άνω των 70 ετών τους περισσότερους, οι οποίοι στο μεταξύ δεν έχουν τρόπο να επιβιώσουν. Ίσως λίγο γρηγορότερα θα μπορούσε να εκδικαστεί κάποια σχετική υπόθεση πιλότος στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι στην πραγματικότητα και στην περίπτωση αυτή και σε άλλες περιπτώσεις, ο βασικός υπαίτιος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Τα δύο από τα τρία μέλη της Τρόικας είναι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχουν λοιπόν καθοριστικό ρόλο. Συνεπώς, θα μπορούσε κανείς να προσφύγει, θεωρητικά τουλάχιστον, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρωτοδικείο της Ένωσης, στο Λουξεμβούργο, ζητώντας την καταδίκη της Ένωσης σε αποζημίωση για την παραβίαση του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, που είναι το θεμελιωδέστερο, θα λέγαμε, κείμενο της Ένωσης, μαζί με την ιδρυτική της συνθήκη. Έχει την ίδια τυπική ισχύ, αποτελεί τη βάση όλης της ενωσιακής άνομης τάξης. Τώρα, η λεπτομέρεια ποια είναι?
είναι ότι εκεί οι δικαστές προέρχονται από τα κράτη-μέλη και μάλιστα επιλέγονται κατ' ουσίαν από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για εξαιρετή θητεία. Είναι θέσεις επίζηλες, με εξαιρετικές οικονομικές απολαβές και η θητεία είναι ανανεώσιμη, επαόριστον. Μπορεί να αναδεί και 2, 3 και 4 φορές. Καταλαβαίνετε τώρα τι κίνητρο έχει εκεί, ένα λόγο παραπάνω, ο δικαστής, να προσαρμόσει την δικαιοδοτική του συμπεριφορά προς τις εικαζόμενες ή πραγματικές εκφραστήσεις επιθυμίες της κυβέρνησης του κράτους μέλους από το οποίο προέρχεται, προκειμένου να διατηρήσει την επίζηλη αυτή θέση. Αλλά αυτά είναι που υπάρχουν, αυτά είναι τα ένδικα μέσα που υπάρχουν, από εκεί και πέρα υπάρχουν μόνο τα μέσα που υπάρχουν είναι μόνο η άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων, του δικαιώματος ψήφου, του δικαιώματος της απεργίας για όσους εξακολουθούν να εργάζονται, που αρχίζουν να λιγοστεύουν πια και αυτοί, και του δικαιώματος της συνάθρησης. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, οι χάρτες των δικαιωμάτων καλά ορίστηκαν, με σοφία χαράχτηκαν, αλλά δεν ισχύουν πάντα. Και δεν ισχύουν πάντα για κάποιους λόγους. Καλά, εξ αρχής οι χάρτες δικαιωμάτων, ακόμα και στο εθνικό επίπεδο, παραδείγματος χάρη ο πρώτος και διασημότερος από αυτούς στον ευρωπαϊκό χώρο, η Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη το 1789, εξ αρχής είχαν το χαρακτήρα της εξαγγελίας ενός επίγειου παραδείσου, ο οποίος στην πράξη πολλές φορές αποδεικνυόταν ότι ήταν κόλαση. Ή πάντως στην πράξη πολλές φορές αποδεικνυόταν ότι αυτοί οι οποίοι συνέτασαν αυτές τις διακηρύξεις δεν τις έπαιρναν και πολύ στα σοβαρά. Παραλαμβάνω πρώτο παράδειγμα η Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη που έκανε λόγο για ισότητα δικαιωμάτων των πολιτών και λίγο αργότερα, περίπου 2 χρόνια αργότερα, βρήκαν το τέχνασμα, ας πούμε, της διάκρισης των πολιτών σε ενεργούς και παθητικούς, προκειμένου να στερήσουν το φτωχότερο μισό του πληθυσμού από το δικαίωμα ψήφου, γιατί το θεωρούσαν επικίνδυνο. Λοιπόν, άρα το στοιχείο της υποκρισίας υπήρχε πάντοτε. Απλά σε συγκεκριμένες χρονικές και ιστορικές, μάλλον, περιόδους, το στοιχείο της υποκρισίας εντείνεται, περισσεύει και εκεί μπορούμε να μιλάμε πλέον για εικονικότητα όλου του νομικού πλαισίου, όπως φοβάμαι ότι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή, στην Ελλάδα σήμερα τι συμβαίνει? Βρισκόμαστε σε μια πορεία προς την καταστρατήγηση του συντάγματος. Η καταστρατήγηση είναι μια αδιόρατη μεταβολή της ίδιας της μορφής του πολιτεύματος, όπου κυρίαρχος δεν είναι πλέον ο λαός, αλλά ουσιαστικά η τρόικα των δανειστών, η τριαρχία των δανειστών. Είναι μια αδιόρατη μεταβολή του πολιτεύματος, όπου τηρούνται, κατά βάση τουλάχιστον, οι συνταγματικοί τύποι, ενίοτε βέβαια παραβιάζονται και αυτοί απροσχημάτιστα, όπως με την έκδοση σωρίας πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, ενώ δεν υπάρχει ούτε καν υποψία απρόβλεπτης ανάγκης την οποία απαιτεί το Σύνταγμα για να εκδοθεί μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι τηρούνται γενικώς οι συνταγματικοί τύποι, αλλά η ουσία είναι ότι το πολίτευμα de facto μεταλλάσσεται. Πολύ καλά όλα αυτά, κύριε καθηγητά, και νομίζω ότι κατανόησαν πολλά από αυτά οι τηλεθεατές μας. Ήταν ξεκάθαρα, νομίζω κατανοητά και πιστευτά. Μένει να δούμε πώς από εδώ και πέρα μπορούμε να λειτουργήσουμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να το κουβεντιάσουμε. Η εκπομπή μας έχει τελειώσει. Μένει να μας ξανάρθετε. Εμείς θα χαρούμε πολύ να σας φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας για να δούμε από εδώ και πέρα πώς τα ξεπερνάς όλα αυτά και αν έχεις ελπίδες να τα ξεπεράσεις. Ελπίδα πάντα υπάρχει. Η ελπίδα βρίσκεται στον εαυτό μας. Όποιος δεν αγωνίζεται δεν μπορεί να ελπίζει. Αν δεν ρωτήσεις, η απάντηση είναι πάντα όχι. Βεβαίως. Θέλω να ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που είστε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας.